Εσείς στη Λεμεσό, είχατε κάνει μια δήλωση για τα 1.000-1.500 άτομα που ενδεχομένως να είναι η εκτίμηση ότι είναι το πραγματικό πρόβλημα μέσα στην Λεμεσό. Τελικά αυτό ισχύει, κύριε Κοστρίκη, αυτή είναι η εκτίμησή σας ή θεωρείτε ότι κάτι είναι διαφορετικό? Όχι, εγώ εμένω στην αρχική μου εκτίμηση και αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο ποσοστό θετικών δειγμάτων που έχει γίνει από τον τυχαίο δείγμα των ληπτικών έλεγχων που έχει γίνει στη Λεμεσόν. Έχω τα αποτελέσματα μπροστά μου. Mm-hmm. Φαίνεται να έχουν τελειώσει αυτή τη στιγμή σχεδόν 2.000 διαγνωστικές εξετάσεις. Υπάρχουν 20 θετικά δείγματα. Βγαίνει ένα ποσοστό και αν το ενάγει κάποιος αυτόν το ποσοστό σχέση με το γενικό πληθυσμό της Λεμεσού 100 με 200 χιλιάδες αν πάρει μόνο την πόλη και τα περίχωρα, βγαίνει αυτόν το νούμερο το 1.000-1.500. Βάσει αυτού το έχω υπολογίσει. Υπάρχει φυσικά το ενδεχόμενο. Κύριε Κοστρίκη, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό που έτυχε επισήμανσης είναι μπορεί με να ξεκινήσει αυτός ο έλεγχος σαν τυχαίος δειγματοληπτικός, αλλά ενδεχομένως να έτρεξε κόσμος που είχε συμπτώματα, δεν πήγε σε γιατρό, έπρεπε να μπει σε καραντίνα, δεν μπήκε σε καραντίνα, ήρθαν από το εξωτερικό, πήγαν στον τυχαίο και τελικά ίσως να μην ήταν τόσο τυχαίος αυτός ο έλεγχος. Ναι, μπορεί ορισμένα από αυτά τα άτομα να ήταν έτσι. Αναλύονται αυτή τη στιγμή όλα τα αποτελέσματα όσον αφορά συγκεκριμένα τα άτομα τα οποία έχουν βγει θεατικά για να δούμε αν ορισμένοι από αυτούς ήταν άτομα τα οποία έπρεπε να μείνουν στο σπίτι για αυτόν τον περιορισμό για λόγω εχνηματίσεων ή άτομα τα οποία ήταν θετικά και πήγαν και ξανά κάμαν το έλεγχο. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλά από το ποσοστό το 1,5%, έστω και αν υπάρχει ξέρω, ένα 50% λάθος, αν κάνεις τα νούμερα βγαίνουν αυτά τα οποία έχω πει και μένω σε αυτόν τον αριθμό. Μάλιστα. Αυτός ο αριθμός τι σημαίνει? Ακόμα και αν, όπως αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι να είναι και πιο λίγο, υπάρχει ένας τετραψήφιος αριθμός. Είναι λογικό να πούμε ότι υπάρχουν 1.000 πηγές στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή? Κοίταξε, αυτός είναι ένας υπολογισμός ο οποίος βγήκε από το δειγματοληπτικό έλεγχο. Έστω και αν υπάρχει ένα ποσοστό λάθους, ξέρω και έστω και 50% στην τυχαία δειγματοληψία, διότι όπως έχετε πει προηγουμένως, ορισμένα άτομα τα οποία έπρεπε να είναι σε αυτό περιορισμό έτρεξαν εκεί και έκαναν το τεστ ή ακόμα και θετικά άτομα τα οποία πήγαν να ξανακάνουν. Άρα υπάρχει μια αλλαγή, αν θέλετε, από τον τυχαίο έλεγχο, έστω και αν βάλεις και το 50% που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τότε το 0,75% όταν το ανάγει σε 200.000 πληθυσμό βγαίνει αυτόν τον νούμερο το οποίο έχω πει. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτές οι λοιμώξεις σε μια πόλη μπορεί κάλλιστα να τεθούν υπό έλεγχο αν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση πριν μια εβδομάδα εφαρμοστούν. Και μπορεί να όλες αυτές οι λοιμώξεις να σταματήσουν τη μετάδοση τους αν κάποιος φορεί τη μάσκα και κάτι αποστάσεις. Σε 2 με 3 εβδομάδες αυτά τα άτομα που έχουν τη λοιμώξη δεν θα την μεταδώσουν σε άλλο και σταματάει εκεί η αλυσίδα. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο ξέρω εγώ, πρέπει να μας ανησυχεί τόσο πολύ επειδή ο πιθανός αριθμός των κρουσμάτων είναι ξέρω εγώ, κοντά στο 1.000 λίγο περισσότερο. Σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες, κύριε Κοστρίκη, έχουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν πέραν της Λεμεσού? Πέραν της Λεμεσού, με τις υπόλοιπες επαρχίες, έχουμε κάποια δείγματα ή κάποια στοιχεία? Γιατί έχουμε απόλυση στις πόλεις. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και στην Αμόχωσον και στην Πάφων και στην Λευκοσία. Αναλύονται αυτή τη στιγμή τα αποτέλεσμα. Εγώ τα έχω μπροστά μου. Η Λεμεσός φαίνεται να έχει το πιο ψηλό επιπολασμό λοιμώξεων. Έχει γίνει μια ραγδαία αύξηση και αυτόν και ο σκοπός των μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας είχε σκοπό να δώσει έμφαση να θέλει στην Λεμεσό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες πόλεις δεν έχουν λοιμώξεις. Έχουν. Βλέπουμε να πούμε ότι η αλυσίδα λοιμώξεων μπορεί αυτή τη στιγμή στη Λάρνακα. Επομένως, είναι μεν, θα έλεγα, τοπική αναζωπήρωση, αλλά όχι μόνο στη Λεμεσό. Υπάρχουν και αναζωπηρώσεις και σε άλλες πόλεις. Μάλιστα. Κύριε Κοστρίκη, ήταν επιδημιολογική ή πολιτική απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην κατηγορία Β?
Ήταν επιδημιολογική. Φαίνεται σήμερα έχουν ανακοινωθεί η νέα κατάταξη των χωρών με επιδημιολογικά κριτήρια. Το έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας και βλέπετε η Ελλάδα εκεί με βάση τα 8 γνωστά επιδημιολογικά κριτήρια είναι στην κατηγορία B. Αλλά η αρχική μας σκέψη, αν θέλετε, το οποίο πρέπει να αναλύσω εδώ και είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί έχει παρεξηγηθεί λίγο αυτό το πράγμα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία με την Ελλάδα και ότι είναι πλήρως κατανοητόν από όλους μας. Αλλά αυτό που ενέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σκεπτικό να προστατεύσουμε τη χώρα μας κυρίως από Κύπριους εκδρομείς που επιστρέφουν πίσω. Είχαμε παρατηρήσει μία αύξηση κρουσμάτων από Κύπριους εκδρομείς που επιστρέφουν πίσω στην Κύπρο. Επομένως, εδώ αυτός ήταν ο πρωταρχηγός σκοπός, η προστασία, αν θέλετε, της χώρας μας από κρούσματα Κυπρίων που επιστρέφουν πίσω. Και υπάρχει λόγος που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι όταν ταξιδέψει κάποιος από την Κύπρο σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης, αν θεωρεί κάποιος, όπου θα συναναστρέφεται εκεί με εκατοντάδες αλλοδαπούς από χώρες που εμείς πιθανόν να έχουμε κατάξει στην κατηγορία Β, και επιστρέφει πίσω στην Κύπρο, θεωρούμε σωστό αυτόν τον άτομο να ελέγχεται με PCR. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται χωρίς PCR, αφού στην Κύπρο μένουμε, πάει Μοσχά στη Λεμεσόν, κάποιον να συναστρέφεται με 10 άτομα. Μάλιστα. Άρα αυτό το πράγμα δεν είναι δίκαιο ούτε σωστό και γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Σας ρώτησα, κύριε Κωστρίκη, με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. Είμαι σίγουρος, για να τελειώσω. Αν καταφέρουμε και βρούμε διαφορετικό τρόπο να ελέγχουμε τους Κύπριους εκδρομείς πίσω, είμαι πολύ σίγουρος ότι σύντομα η Ελλάδα μπορεί να πάει πίσω στη θέση της. Η απόφαση για την Ελλάδα λήφθηκε με ομόφωνο, με τη σύμφωνο γνώμη της επιδημιολογικής ομάδας ή καταγράφηκαν διαφωνίες, κύριε Κωστρίκη? Πάντοτε υπάρχουν διαφωνίες. Σε μια επιδημιολογική ομάδα δεν είναι όλοι ομόφωνοι. Οι επιστήμονες πάντα έχουν τις διαφωνίες ανάμεταξύ τους, τις τεκμηριωμένες τους διαφωνίες. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η επιστήμη. Κύριε Κωστρίκη, αν μου επιτρέπετε ένα υποθετικό ερώτημα. Αν ήσασταν μέλος της επιδημιολογικής ομάδας μιας άλλης χώρας, πού θα κατατάσσατε την Κύπρο σήμερα? Σε ποια κατηγορία? Πρέπει να δω τα δεδομένα. Αν θεωρείτε ότι η Κύπρος είναι σε κακή επιδημιολογική κατάσταση, τότε ας μας κατατάξουν σε κατηγορία Β. Δηλαδή, αν η Ελλάδα θεωρεί, διότι το έχω ακούσει και αυτόν. Γι' αυτό σας ρώτησα, ναι. Αν η Ελλάδα θεωρεί, αν οι επιδημιολόγοι της Ελλάδας θεωρούν ότι η Κύπρος ανήκει, είναι σε χειρότερη επιδημιολογική κατάσταση από την Ελλάδα και πρέπει να μπει στην κατηγορία Β, ας μας βάλουν στην κατηγορία Β. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και δεν έχω καμία διάθεση να παίζουμε με λέξεις, αλλά ξεκίνησε συζήτηση αν είμαστε ενώπιον της έναρξης ενός δεύτερου κύματος κορονοϊού στην Κύπρο, κύριε Κωστρίκη. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ναι, θα το πω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές. Αυτό που κατά την άποψη τη δική μου βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι τοπικές αναζωπηρώσεις, οι μεγαλύτεροι των οποίων βρίσκεται στη Λεμεσόν. Υπάρχει μια ραγδαία αύξηση κρουσμάτων, ξεκίνησε από Ελεμεσόν, αλλά τώρα βλέπουμε και σε άλλες πόλεις, στη Λάρνακα πάει Μοσχάρι. Άρα είναι τοπικές αναζωπηρώσεις, οι οποίες ευελπιστούμε θα τις κατασβήσουμε. Εγώ δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει δεύτερο κύμα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Αν δεν τα καταφέρουμε και αυτές οι αναζωπηρώσεις ενωθούν και γίνει μια μεγάλη λέλαπα, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν δεύτερο κύμα. Να ενθανηθούμε από τα 5 χθεσινά ή είναι νωρίς? Νομίζω είναι λίγο νωρίς, διότι η κατάσταση είναι πολύ ρευστή αυτή τη στιγμή. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να δούμε αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων μέτρων, διότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να δούμε τα αποτελέσματα. Ευελπιστούμε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε αποτελέσματα τα οποία να είναι ενδεικτικά της καλής εφαρμογής των μέτρων. Υπάρχει κάποια αναλογία κρουσμάτων και ελέγχων κάτω από την οποία θα μπορεί ο κόσμος να κρίνει, γιατί είναι το πιο εύκολο κριτήριο για τον πολίτη? Τόση έλεγχη, τόσα κρούσματα. Να πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο? Εγώ θα ήθελα να είναι πολύ πρακτικό αυτό που λέτε και συμφωνώ μαζί σας, είναι το πιο εύκολο κριτήριο για τον πολίτη. Εγώ θα ήθελα να βλέπω συνέχεια μικρά μονοψήφια νούμερα. 0, 1, 2, 3, 4 και αυτά τα νούμερα θέλω να τα βλέπω μέχρι το τέλος του χρόνου που θα έχουμε εμβόλιο. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος του χρόνου που θα έχουμε εμβόλιο και να κλείσουμε αυτό, κύριε Κωστρίκη. Πάντως, χθες
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όχι για το εμβόλιο αλλά για τη θεραπεία, μπήξε μια ανακοίνωση ότι ενδεχομένως να μην έχουμε ποτέ θεραπεία αποτελεσματική. Ναι, υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ και πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο, διότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται το να βρεις ένα θεραπευτικό φάρμακο εναντίον κάποιου ιού είναι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, αντιγά φάρμακα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν παραδείγματος χάρη για το HIV τώρα, αλλά χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια βασική μελέτη της μοριακής βιολογίας του ιού, εξέβρεση όλων των πρωτεϊνών, η κρυσταλλογραφική μορφή κτλ. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάρμακα. Άρα, συγκριτικά με το εμβόλιο, εν σχέση πάντοτε με αυτόν τον ιό, εγώ θεωρώ ότι το εμβόλιο είναι, αν θέλετε, πολύ πιο εύκολη υπόθεση παρά την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αντιοικού φαρμάκου για αυτόν τον ιό. Μάλιστα. Κύριε Κοστρίγη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την συζήτηση.